Πάμε να δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται αλλάζει η νομοθεσία με φόντο την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Ναι. Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα, να κατατοπίσουμε και λίγο τους τηλεθεατές. Ναι, έχουμε θεματάκια. Τρέχουν κάποιες προθεσμίες, οι οποίες στις επόμενες μας εκπομπές θα αρχίσουμε να γίνουμε πιο αναλυτικοί. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που θίγουμε σαν θέμα σήμερα για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων και των ιδιωτικών έργων. Υπάρχει μια προθεσμία η οποία ήδη έχει περάσει για τα δημόσια έργα, για τα δημόσια κτίρια θα έπρεπε όλα πλέον τα καινούργια να είναι μηδενικής κατανάλωσης, σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενεργειακής, να έχουν πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ναι. Και υπήρχε και μια προθεσμία η οποία ήταν μέχρι φέτος τον Ιούνιο, αλλά στην ουσία πήγε μέχρι τον Γενάρη του 2021, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι τηλεθεατές μας να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, επιλέγοντας την κατασκευαστική εταιρεία και γενικά τον τρόπο δομήσεως των κτηρίων τους. Θα πρέπει όλα τα νεότευτα κτίρια, τα νεόδμητα κτίρια, θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Δηλαδή θα πρέπει να φτιαχτούν και να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο ελεγκτής δόμησης στη δεύτερη φάση και στη τελική φάση που θα πάρουν το μόνιμο του ρεύμα, να τα καταστάξει στην ανώτερη ενεργειακή βαθμίδα. Πάμε να δούμε, έχουμε ετοιμάσει και μια σχετική κάρτα έτσι για να κατατοπίσουμε λίγο και τον κόσμο. Βλέπουμε ότι αλλάζει η νομοθεσία, όπως είπαμε, από την 1η έκτου του 2021, η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Τα νέα κτίρια λοιπόν που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου, όπως μας είπες προηγουμένως, και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019. Και επίσης όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιουνίου του 2021. Πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι με τον τρόπο με τον οποίο χτίζαμε μέχρι τώρα, τα κτίρια αυτά κατατάσσονται στο πολύ σε μια ενεργειακή βαθμίδα β' πλην. Θα πρέπει πλέον να τα εξοπλίσουμε με τέτοιο τρόπο, είτε με συστήματα θερμομόνωσης, είτε με συστήματα κουφωμάτων, θερμοδιακοπτόμενα. Και εναρμονιζόμαστε, συγγνώμη που σε διακόπτω Πέτρο, αλλά νομίζω έρχεται πλέον υποθητή από πολλούς εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά κεκτημένα στον χώρο της δόμησης. Και βέβαια και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Στις επόμενες μας εκπομπές θα δείτε ότι, για παράδειγμα, για το κτηματολόγιο έχουμε τελική καταληκτική ημερομηνία το τέλος του 20 και είναι αδύνατο να προλάβουν να περάσουν πάρα πολλές περιοχές σε καθεστώς κτηματογραφικών αποσπασμάτων. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ, η κρίση μας καθυστέρησε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε διαρκώς πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν θέματα σημαντικά. Μάλιστα. Επίσης, ένα θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε και μόλις διασταυρωθεί στο 100% θα σας κάνουμε και καλύτερη παρουσίαση, είναι για την εκτός σχεδίου δόμηση η οποία πηγαίνει προς οριστική κατάργηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσοι έχουν οικόπεδα τα οποία δεν είναι εντός οικισμού, παρά είναι στη ζώνη των 502 στρέμματα, 4 στρέμματα, υπάρχει ο καινούριος περιβαλλοντολογικός νόμος, ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί και ήδη συζητιέται ένα εδάφιο αυτού για να πάει προς ψήφιση, είναι να καταργηθούν τελείως τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Τελείως. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Θα έχουμε εξελίξεις, φαντάζομαι, και νέα στοιχεία το προσεχές διάστημα. Εδώ είμαστε βεβαίως να τα ανακοινώσουμε στον κόσμο να γνωρίζει. Όμως έχουμε εξέλιξη και όσον αφορά βεβαίως τα διατηρητέα κτίρια και το κατά πόσο τελικά θα αποδίδονται ευθύνες ή στους ιδιοκτήτες. Ή ακόμη όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αποδίδονταν ευθύνες μέχρι και στις δημοτικές αρχές. Μέχρι τώρα, εάν ας πούμε, έχουμε δει περιπτώσεις εδώ στο Ηράκλειο που έχουν καταλήξει και σε τραγικά γεγονότα, να πέφτει κτίριο, μπαλκόνι διατηρηταίου κτιρίου και βεβαίως άνθρωπος να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Αυτό το θέμα αλλάζει εδώ το πλαφόν, το νομικό πλέον. Αυτό το θέμα σας το ανέδειξα για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά παρατημένα νεοκλασικά διατηρητήρια κτίρια σε όλες τις Μητροπόλεις της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικολάου. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ συχνό πλέον το φαινόμενο των σεισμών και των μετασεισμών, των μεγάλων σεισμών και των μικρότερων σεισμών, στους οποίους καταλαβαίνετε ότι η παραμικρή σεισμική διέγερση σε ένα τέτοιο καταπονημένο κτίριο συνήθως δεν έχουν και καλά αποτελέσματα.
Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας γνωμοδότησε και είπε ότι οι ιδιοκτήτες των κτηρίων και μόνο αυτοί είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση κατολίσθησης ή κατάπτωσης τμήματος ή ολόκληρου του κτηρίου. Οπότε λοιπόν οι αποζημιώσεις και γενικά οι ποινικές ευθύνες διώκουν αυτούς. Άρα έφυγε ένα βάρος πάνω από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να αντιληφθώ εγώ σε πρώτη φάση. Και πλέον θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε διατηρηταίου κτηρίου να φροντίζει το κτίριο ώστε να είναι στην ιδανική φάση δόμησης, έτσι ώστε να μην έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Ναι. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι σε περίπτωση όμως, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, σε περίπτωση όμως που ενημερωθεί ο Δήμος με έγγραφο από κάποιον... Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ωραία. Σε ακούμε, σε περίπτωση Πέτρο. Λοιπόν που ο Δήμος ενημερωθεί με κάποιο έγγραφο ή με κάποιο mail ή με οποιοδήποτε τρόπο από περίοικο ή από περαστικό ότι στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχουν θέματα στατικότητας και ότι είναι επικίνδυνο, τότε πρέπει η πολεοδομία αυτεπαγγέλτος να βρει τον ιδιοκτήτη, να του στείλει αίτημα, να γίνει μια πραγματογνωμοσύνη και να τον υποχρεώσει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Εκεί είναι η ευθύνη της πολεοδομίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε ετοιμάσει και κάποιες κάρτες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις αναγνώσουμε, με τη βοήθεια βεβαίως των συναδέλφων, για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσον αφορά βεβαίως τις καταρρεύσεις που συζητάμε διατηρηταίων κτηρίων, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να έχει αποφανθεί και να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο μόνος που ευθύνεται έναντι των τρίτων για την παράληψη διενέργειας εργασιών συντήρησης, επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου ή λήψης μέτρων προσάρση οποιουδήποτε κινδύνου κατάρρευσης του σπιτιού είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του. Ενώ ιδιαίτερη νόμιμη υποχρέωση των πελεοδομικών οργάνων προς αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχων κτηρίων για τη διαπίστωση τυχών στατικής ή δομικής ανεπάρκειάς τους δημιουργείται μόνο εφόσον έχουν τεθεί υπόψη των οργάνων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο σοβαρές ενδείξεις σε σχέση με την επικινδυνότητα συγκεκριμένου κτηρίου. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ιδίως στην παλιά πόλη του Ηρακλείου. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια τα οποία είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ο αστικός ιστός του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ πυκνός. Mm-hmm. Στα Χανιά δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί συνήθως τα νεοκλασικά αυτά κτίρια αναπαλαιώνονται και είναι και από τα καλύτερα κτίρια στις πόλεις των Χανίων. Στο Ρέθυμνο έχει λιγότερα. Αλλά το Ηράκλειο κρύβει ένα πράγμα. Έχουν αναγεννηθεί τουριστικές επιχειρήσεις και καταλήμματα εκεί στα Χανιά μέσα από διατηρηταία κτίρια. Έτσι ακριβώς. Το Ηράκλειο κρύβει ένα θησαυρό στα σπλάχνα της πυκνής αστικής του πόλης. Ναι. Που πραγματικά είναι παρατημένο και κάποια στιγμή θα πρέπει και το Τεχνικό Επιμελητήριο και ο Σύλλογος Αρχιτεκτών αλλά και ο Δήμος ο ίδιος αυτός καθεαυτός να κάνει μια χαρτογράφηση και να προσπαθήσει να τα σώσει. Είναι πραγματικά στολίδια για την πόλη του Ηράκλειου. Μάλιστα. Πέτρο, πριν κλείσουμε, πες μου λίγο πώς κινείται η αγορά στο κομμάτι της δόμησης. Δεν το είχαμε προσχεδιάσει να συνομιλήσουμε γι' αυτό, αλλά έχει την αξία του, γιατί ναι, μεν μιλούσαμε πριν από λίγους μήνες ότι τελικά η οικοδομία έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Όμως ήρθε τελικά το χτύπημα σε ένα δύσκολο χρονικά σημείο να φέρει τις όποιες οικονομικές συνέπειες και όχι μόνο. Και δυστυχώς θα μας πεις εσύ την καθίζηση πάλι της οικοδομής. Λοιπόν, υπάρχει μια απόλυτη καθίζηση. Υπάρχει τα έργα τα οποία προχωράνε, είναι έργα τα οποία προφανώς έχουν προσυμφωνηθεί και με κάποιο ή αλφα βήτα τρόπο προσπαθούν να συνεχίσουν. Ναι. Η απόλυτη αλήθεια είναι ότι μεγάλα έργα έχουν αναπληθεί, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν σταματήσει. Η ανακαίνιση πολλών ξενοδοχειακών μονάδων εν ώψη του καλοκαιριού δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό βέβαια έχει ένα τεράστιο αντίκτυπο στον κλάδο της οικοδομής, πολλαπλό αντίκτυπο όσον αφορά και το cash flow, όσον αφορά και τα ημερομίσθια των εργατοτεχνητών, όσον αφορά επίσης και τους εργολάβους οι οποίοι ασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με τον κλάδο. Το πρόβλημα θα το δούμε πάρα πολύ έντονα από τον Οκτώβριο. Πάρα πολύ έντονα γιατί σε περίπτωση που δεν ανοίξουν οι μεγάλες μονάδες, δεν εισπράξουν, δεν θα γίνουν και οι προβλεπόμενες εργασίες από Οκτώβριο-Νοέμβριο που γινόντουσαν παραδοσιακά. Φέτος γίνανε, ξεκινήσανε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο κάποιες, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Μάλιστα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί
και αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της οικοδομής, που επιφυλάσσομαι να το ανοίξουμε και το ζήτημα αυτό, να δούμε τι πήγε καλά το προηγούμενο διάστημα και ποια είναι η κατάσταση που παρατηρείται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και αν υπάρχουν βεβαίως προσδοκίες, αυτό που είπες μόλις πριν από λίγο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Πέτρο, για μία ακόμα φορά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ναι, όπως συνηθισμένα. Πρώτο, σήμερα... Θέλω, πιστεύω κάποια στιγμή να έρθω και από το Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια. Μας έχεις λείψει εδώ. Η καρέκλα σου είναι εδώ, περιμένει κάθε Δευτέρα καλά, να δίνουμε συμβουλές χρηστικές και στον κόσμο και για την κατοικία τους και για την καθημερινότητά τους, αλλά και βεβαίως κρίσιμες, σοβαρές πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι της δόμησης.